pe care a fost Iorgaș. Στον πατρό Σκητουήρη και τα γυπέρα λάθος αμή, να συλλεύει ουράνι ο παράκαρτος. Πνεύμα σ' αηθίες, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο λιγός, ευθέ και σκήνους εν ημί, και θα κάνει σε εμάς από πάση λίγος, και σώσος με αγαθέ θα ψυχάσει μόνο. Αμήν. Εντάξει, είναι στο παιδί. Θα την κλείσει το παιδί. Λοιπόν, θα σταθούμε μπροστά στο σταυρό του Κυρίου και θα παρακολουθήσουμε ορισμένα από τα λεπτά της ζωής του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος επί του Σταυρού ήδη υπέφερε τόσο όσο δεν μπορεί κανένα ανθρώπινο μυαλό να περιγράψει. Από πού φαίνεται ότι ο Κύριος υπέφερε, βασανίστηκε και σωματικά και ψυχικά από το λόγο που είπε ο ίδιος, αυτό το λόγο που μένει ζωντανός και συγκλονίζει. Ηλί, ηλί, λαμά σαβακθανή. Και συμπληρώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Σημαίνει στα ελληνικά Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ήταν Θεός και απελπίστηκε. Άρα, όχι, 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 όχι. Άραγε, σε τι είδους πόνους και σε πόση μεγάλη θλίψη βρέθηκε ο Κύριος σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός, γιατί τη θεότητα ούτε μπορούμε να τη δούμε, ούτε μπορούμε να την πιάσουμε. Είναι αόρατη και πανταχού παρούσα. Πανταχού παρόν. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο ίδιος, υπέφερε επάνω στο Σταυρό. Άραγε, πού οφειλόταν ο τόσος μεγάλος πόνος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να βγάλει βογγητό από μέσα του πόνου και να ζητήσει συμπαράσταση από τον πατέρα του, γιατί τον είχε καταλήψει. Κοιτάξτε, και εσείς και εγώ από την άλλη πλευρά. Έπρεπε ο Κύριος σαν άνθρωπος να πιει όλο το ποτήρι όλων των πόνων της ανθρωπότητας, όχι ενός ανθρώπου, να πονέσει εξ ονόματος όλων των γενεών και όλων των εποχών. Άρα ήταν πόνος της ανθρωπότητας. Λυσικά.
και ο Κύριος τον σήκωνε τον πόνο εκείνο όλων των γενναίων. Και την ώρα βέβαια που έπρεπε να νιώθει ότι η θεότητα είναι μαζί του, εκείνη την ώρα για να καταλάβει ότι ο πόνος είναι χωρίς βοήθεια, από θεία βοήθεια. Γι' αυτό φώναξε Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή. Θεέ μου, γιατί με αφήνεις. Τώρα, εγώ κάνω μία πολύ απλή και πολύ μικρή περιγραφή στο απερίγραπτο εκείνο μέγεθος και ασύλληπτο στο ανθρώπινο μυαλό του πόνου. Δεν συλλαμβάνεται, δεν περιγράφεται, δεν βιώνεται από άνθρωπο. Τον άφησε, επαναλαμβάνω, η θεότητα να ζήσει, να βιώσει το πλήρωμα του πόνου της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ένας λόγος είναι αυτός. Βέβαια λέει ο ιερός, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την περίπτωση των πόνων του Κυρίου, λέει, σαν Θεός που ήταν, εγνώριζε κάθε άνθρωπο χωριστά από τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, μέχρι και τον τελευταίο που θα κλείσει τα μάτια του. Γνώριζε ο Κύριος ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους όλων των εποχών θα βρεθούν άνθρωποι που δεν θα συγκινηθούν καθόλου από τη θυσία του. Δεν θα συγκινηθούν καθόλου από τη θυσία του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πράξουν εκείνο που έπραξαν οι σταυρωτές. Θα απιστούν στη θεότητά του και θα βλαστημούν το πρόσωπό του. Αυτά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, του ήταν πιο δυνατές πληγές από τις πληγές της σταυρώσεως. Δεν το έχουμε ζήσει εμείς, ανθρώπινα έτσι, ως το μέγεθος του Κυρίου, δεν το εδέσει, δεν το φτάνουμε. Να έχουμε κάποιον άνθρωπο ευεργετήσει και να γυρίσει και να μας καρφώσει με τα λόγια και να μην μπορούμε να σηκώσουμε τη στεναχώρια. Την αχαριστία, την αχαριστία που έδειξαν και που δείχνουν και που θα δείξουν. Στο πάθος του Κυρίου οι γενναίες, άνθρωποι μέσα από όλες τις γενναίες, αυτό του δημιουργούσε πόνο αφόρητο, πόνο, πως το λέμε, ασήκωτο. Το ξαναλέω και το πράγμα. Είχε πόνους από τα καρφιά. Είχε πόνους από το τέντομα που είχα τα χέρια του, που κρεμόταν σώμα του από το σταυρό. Είχε πόνους από την όχη που τρυπήθηκε, από το κάθε στεφάνι που φόραγε. Είχε πόνους. Αλλά αυτή η πόνη μπροστά στην αγένεια και την αχαριστία των γενεών στο πρόσωπό του για τη θυσία του, είναι πάρα πολύ μικρή η πόνη του σταυρού. Γι' αυτό ακούγεται τη Μεγάλη Εβδομάδα
και να το προσέξουμε. Και κάθε μεγάλη εβδομάδα μέχρι που να κλείσει η αυλαία του κόσμου, γιατί δεν ισχύει μόνο για την εποχή που ήταν ο Χριστός, ισχύει για όλες τις εποχές. Τι ακούγεται? Λαέ μου, τι επί εισάσει, πόσες ευεργεσίες σου έκανα και τι μη ανταπέδωκας. Πόσα καλά σου έκανα και εσύ, κοίταξε που μέσα να πούμε σταυρώσει, πάνω στο σταυρό. Αυτό εφαρμοσμένο στο δικό μας πρόσωπο λέει, παιδιά που εγώ σας εγέννησα μέσα από την κολυβήθρα στο όνομά μου, πόσα καλά σας έχω κάνει και σας κάνω και δεν τα αναγνωρίζετε. Ισχύει, Βασίλη? Και ένα παραπάνω, με σταυρώσατε στο σταυρό, στο ξύλο της κατάρας που αυξομαινόταν. Εκεί ήταν και ο μεγάλος πόνος. Και επειδή ομιλούμε περί σταυρού, για να συνειδητοποιήσουμε καλά, ο Άγιος Κάρπος, Απόστολος ήταν, Αποστολικής εποχής, στην Κρήτη κάτω, έβλεπε έναν άνθρωπο, χριστιανό προφανώς, να μην σέβεται τον Κύριο που λέει να αγαπάμε τον πλησίο μας. Και ζητούσε ο Απόστολος Κάρπος από τον Κύριο, επειδή έδινε συμπεριφορά στον Κύριο αυτός ο χριστιανός μη χριστιανική, λέει, Κύριε μου, σε παρακαλώ, τιμώρησέ του, να φύγεις και εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Να το προσέξουμε λίγο. Οπότε βλέπει κάτω στο πάτωμα ένα σταυρό και ένα χέρι απλωμένο πάνω στο σταυρό και μια φωνή να του λέγει, χτύπα, χτύπα, αφού τόσο πολύ επιθυμείς να με ξανασταυρώσεις. Όχι, Κύριε, όχι, Κύριε, εγώ να σε σταυρώσω? Όταν ζητάς την τιμωρία του αδελφού σου γιατί δεν συμπεριφέρεται καλά σε μένα, εμένα σταυρώνεις πάλι. Εμένα σταυρώνεις πάλι. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι με τα δικά μας προσωπικά ελαττώματα, ο καθένας μας, με τα δικά μας, ο καθένας μας ξανασταυρώνει τον Κύριο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ανασταυρούντες, τον ξανασταυρώνουμε τον Κύριο με κάθε κακό έργο, κακό λόγο, κακό λογισμό. Πρόκειται για κάρφωμα του Κυρίου εκ νέου πάνω στο σταυρό. Όλα αυτά να τα μαζέψουμε από όλους τους ανθρώπους, τα έβλεπε ο Κύριος στο σταυρό επάνω και του δημιουργούσαν μία αφόρητη κατάσταση πόνου. Αφόρητη κατάσταση πόνου. Και επειδή όταν ο πόνος βιώνεται χωρίς κανένα προσωπικά να υπάρχει δίπλα σου, μπορούμε να καταλάβουμε τι πόνο υπέφερε ο Κύριος χωρίς να έχει κανένα δίπλα του να τον βοηθήσει, ακόμα και τον πατέρα του. Γι' αυτό είπε, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί δεν κατέληξες.
όντως στιγμές αφορήτου και απεριγράπτου ο Δήμης. Η πόλη του Κυρίου πάνω στο σταυρό. Εκείνος που μπορεί να μιλήσει για τον πόνο αυτό ή εκείνοι μάλλον που μπορούν είναι ο Απόστολος Παύλος και η Απόστολη. Ο Απόστολος Παύλος λέει εγώ κουβαλάω τις πληγές του Κυρίου επάνω μου. Όλες τις πληγές του Κυρίου. Τα στίγματα του Κυρίου βαστάζω. Βαστάζω. Βαστάω. Κουβαλάω τις πληγές που βάστηξε ο Κύριος την περίοδο της Σταυρώσεως. Υπόθηκε ότι ήταν ο Σταυρός το ξύλο της κατάρας. Το ξύλο της κατάρας. Γιατί επάνω στο Σταυρό τελείωναν τη ζωή τους όσοι ήσαν τέρατα, κακούργοι. Και το μέσο που τους εκτελούσαν ήταν ο Σταυρός. Με συγχωρείς να επέμβεις. Ενημέρωση, πολλοί δεν ξέρουν το ξύλο της κατάρας από πού προήλθηκε και πώς έγινε. Αν έχεις χρόνο. Λοιπόν, να συγκλειώσω τον λογισμό και θα πατήσω. Θα πατήσω. Λοιπόν. Μέχρι και την ημέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου και την ημέρα της Σταυρώσεως ο Σταυρός ήταν εκτελεστικό όργανο για θάνατο. Όλο εκείνο που κάνανε πράξεις που επέβαλαν το θάνατο. Εκτελεστικό όργανο. Όχι όργανο. Όργανο. Από τη Σταύρωση του Κυρίου και ύστερα δεν συναντάμε άλλη φορά να έχει σταυρωθεί άλλος επί του Σταυρού. Τελείωσε. Μέχρι εκεί ήταν. Και επειδή είπε ο αδελφός ξύλο κατάρας θα πάμε πίσω στον παράδεισο που ζούσε ο Αδάμ και η Εύα από όλα τα δέντρα τα φάτε από εκείνο το ξύλο δεν θα φάτε το δέντρο. Επειδή ξύλο έβγαλε τον Αδάμ από τον παράδεισο δέντρο από σε δέντρο ανέβηκε και κύριος, σε ξύλα από δέντρο ανέβηκε και κύριος σταυρώθηκε. Λοιπόν, ήταν ξύλο σαν εκείνο θα λέγαμε που είχε ο Αδάμ και ο Παπαστά που ήταν καταραμένο κατά έναν τρόπο. Ξύλο κατάρας. Θα πεις τίποτα άλλο παραπάνω. Όχι, το ξύλο αυτό προήρθε από τις βέργες που έδωσε ο Αβραάμ στο Λότ. Πήγε το φύτευσε και όταν ήρθανε επί Σοδομότος κόψανε όλα τα ξύλα αυτά και ένα από αυτό ήταν που το, εάν το χρησιμοποιήσουν για τις σκεπές Σοδομότος. Παράλληλα, όταν θέλησαν τον, του έλεγε φέρτε αυτό το τεσάρι, το ξύλο αυτό. Μόλις τον ανεβέζανε να πάνε και ήταν 3 μέτρα. Αξιομοιωνότανε. Οπότε δεν το χρησιμοποίησαν πουθενά και το ονόμασαν ξύλο της κατάρας. Αυτό το σταυρό και Χριστός. Ναι. Με από αυτό το σταυρό, αυτό το ξύλο ήταν το ονόμασαν το ξύλο της κατάρας. Και όποιος καταλαβαίνει ήταν η εποχή εκείνη και το... Να συμπληρώσω. Δεν ήταν από ένα δέντρο. Ένα δέντρο τρεις κλώνες. Δηλαδή, όχι. Ήταν από πέφτη, από δρύ νομίζω, δρύ και από Λίβανο. Λίβανο. Τρία. Έτσι λέει. Τρία. Ναι, όχι, δεν ξέρω, έτσι είναι. Έτσι λοιπόν, ένας λόγος λοιπόν που στον οποίο δώσαμε ερμηνεία είναι το ηλί λαμάς αβαχθαλή. Ένας άλλος λόγος είναι. Αυτός ο λόγος που μας τον επιβάλλει ο Κύριος να τον εφαρμόσουμε στη ζωή μας
Και πάτερ άφες αυτής. Το πάτερ άφες αυτής. Ου γαρίδαση τι ποιούση. Θέλω να σταθούμε λίγο για να το δούμε αναλυτικά. Τι σημαίνει το ου γαρίδαση τι ποιούση. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Και ρωτάω. Είχαν πραγματικά συνείδηση οι Εβραίοι που τον σταύρωναν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, τον γνώριζαν 100%. Είχαν συνείδηση. Ένα αυτό. Δεύτερον, κακό που γνωρίζεις, το κάνεις. Τι συνέπειες έχει το κακό που, όταν, που γνωρίζεις, ποιες συνέπειες έχει για σένα. Το κάνεις. Νομίζω αφού ξέρεις ότι σε βλάπτει, το αποφεύγεις. Το αποφεύγεις. Σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος και σε όλο το μήκος, οι Εβραίοι δεν γνώριζαν τι έγκλημα και πόσο μεγάλο ήταν αυτό που διέπρεπε. Και απλά, πάρα πολύ απλά, όταν ο νους είναι σκοτισμένος, έχει πέσει σκοτάδι πηχτό στο μυαλό μέσα, πώς να το πω αλλιώς αυτό το πράγμα, όταν μέσα στο νου μου εγώ παραδείγματος χάρη έχω φθόνο για τον Μιχάλη, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι θα κάνω εις βάρος του Μιχάλη. Είναι σκοτεινιασμένο. Μοιάζει, λέει κάποιος Άγιος, δεν θυμάμαι ποιος Άγιος το λέει, με το καπνό που ρίχνει ο μελισσοκόμος στις μέλισσες για να τις απομονώσει και να κάνει τη δουλειά του. Έτσι ο διάβολος χρησιμοποιεί σαν τύφλα το φθόνο προκειμένου να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ένα πολύ μεγάλο κακό που έγινε αυτό. Τυφλώνει ο άνθρωπος. Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος. Οφθαλμούς έχουσι και ου βλέπουσι. Μάτια έχουν και δεν βλέπουνε. Είναι δυνατόν να έχουν πληκιστεί με μάτια για να βλέπουνε και να μην βλέπουνε. Και όμως μάτια είχαν οι Εβραίοι και δεν έβλεπαν τι έκανε. Και σήμερα το ίδιο ακόμα γίνεται. Το ίδιο ισχύει. Σε όλες τις εποχές και για όλους μας. Εγώ θέλω να σταματήσω εδώ. Στο ουγαρίδαση δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Ο Κύριος όταν κατέβηκε στη γη κάτω ήταν ο διδάσκαλος. Αφού ήταν έφερνε από ψηλά ο Θεός χαρμόσυνο μήνυμα, το Ευαγγέλιο, που ήταν όλο φως, ήταν ο διδάσκαλος. Και έδρασε μέσα στο Ισραήλ ως διδάσκαλος και μέσα από τον Ισραήλ βρέθηκαν αυτοί που δεν αναγνωρίσαν το διδάσκαλο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν τον αναγνώρισαν. Παρόλο ότι είχαν ακουστεί άλλες φωνές προγενέστερες, προφητών, που είχαν δώσει σημάδια για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού. Θεληματικά οι Εβραίοι ζούσαν μέσα στην άγνοια. Θεληματικά ζούσαν μέσα στην άγνοια. Και η Εκκλησία μας κάνει το ίδιο και ακούς, δηλαδή ποιο. Ένα από τα πρώτα έργα είναι το κήρυγμα. Που όταν γίνεται ή στην εκκλησία ή αλλού, ο λαός του Θεού μέσα σε εισαγωγικά φωνάζει «Τα ξέρω όλα». Μα με αυτόν τον τρόπο περιφρονείς αυτόν που θέσπισε το κήρυγμα και που φωνάζει. Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει ο κήρυκας.
και πώς θα μάθουν αν δεν μελετήσουν τις γραφές. Το διάβαζα χθες, σήμερα. Πώς είναι δυνατόν. Ο Κύριος και πάντα... Μόνος σου ποτέ δεν θα μάθεις. Ποτέ. Χωρίς να υπάρχει ο βοηθός. Όλοι έχουμε ανάγκη κάποιας βοήθειας για να γνωρίσουμε αυτά που μας έχει ο Κύριος αποκαλύψει. Είναι αποκάλυψη. Αλλιώς τα λέω εγώ, αλλιώς τα ίδια μπορεί να τα πει ένας Άγιος. Και να μείνουμε μαγειρό στο. Σας έχω πει και άλλη φορά και σας κουράζω, το πρόβαλα σαν επιχείρημα στον πατέρα Παΐσιο να μην ξαναμιλήσω. Και μου είπε, όχι, δεν θα κάνεις καλά, θα μιλάς. Γιατί του είπα ότι οι αδυναμίες μου δεν μου επιτρέπουν. Όχι, δεν είναι δικά σου πράγματα αυτά. Η απάντηση του πατρός Παϊσίου. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, αν ο κάθε άνθρωπος, αυτό ισχύει και για μας που είμαστε εδώ μέσα, γνώριζε το κακό σε όλες τις λεπτομέρειές του, ένα από τα κακά, σε κάθε λεπτομέρεια, δεν θα το άγγιζε ούτε με το μυαλό του, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα το άγγιζε. Αλλά το συντέργευμα και η συναστροφή με το κακό έχει γίνει συνήθεια και η συνήθεια εμποδίζει να έχουμε γνώση του κακού. Επειδή ο Κύριος λοιπόν ήξερε ότι αυτοί που το σταυρώνανε δεν καταλαβαίνανε τι κάνανε, τους έδινε άφεση. Και κάτι ακόμη που θα μπορούσε ή λέει σε ένα σημείο του Ευαγγέλιο, μπορούσα να κατεβάσω, λέει, 12 λεγεώνες αγγέλων και να τους εξαφανίσει μπροστά τους άρωτες. Δεν το έκανε, γιατί πού θα είχαμε τον Παύλο, πού θα είχαμε το Άγιο Λογκίνο, πού θα είχαμε την Αγία, όχι την Αγία Φωτεινή, άλλους Αγίους, άμα είχαν εξαφανιστεί μπροστά, αυτοί μετά μέσα γίνανε όλοι άλλοι στην Εκκλησία μέσα. Γίνανε άνθη του Παραδείσου γίνανε. Ο Κύριος που βλέπει πέρα στους αιώνες, βλέπει ότι ο τάδε τώρα που είναι παλιά άνθρωπος, αύριο θα γίνει Άγιος. Η Ωσία Μαρία εκεί πέρα που διάδαζε προχτές. Χρόνια ολόκληρα στην αμαρτία. Μπορούσε να την πάρει από τη μέση, άρα δεν ήταν η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Και εδώ κολλάμε σε ένα θέμα. Γιατρέ, θέλω να μου πάρεις το παιδί. Θέλω να κάνω έκδοση. Πόσες μανάδες και πόσοι γιατροί γνωρίζουν ότι μέσα από αυτούς που σκοτώνουν μπορεί να γεννηθούν άνθρωποι που να κάνουν καλό στον κόσμο όλο. Καλό στον κόσμο όλο. Τι είπα προηγουμένως ο Κύριος, δεν έριξε κεραυνούς να τους σκοτώσει σταυρωτές και από εκεί βγήκανε από τους σταυρωτές άγιοι που τράβηξαν στα πέρα της οικουμένης και κήρυξαν το λόγο του Θεού. Ένας άλλος λόγος που ακούστηκε πάνω από το «Τι ώρα είναι Μιχάλη» Παρά 28. Που ακούστηκε το στόμα του Κυρίου είναι αυτός που είπε στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Είχε μπροστά του τη μητέρα του και τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Και απευθύνεται στη μάνα του, κατάνθρωπον μάνα. Είπα, σαν Θεός τον είχε η Παναγία, Θεό τον Κύριο. Σαν άνθρωπο τον είχε Γιο τον Κύριο. Απευθύνεται λοιπόν τώρα, πάνω το Σταυρό, γεμάτος θλίψη και πόνο, και λέγει, «Μήτερ, ιδού ο Υιός». Αυτός από εδώ και πέρα είναι ο Υιός.
να γνωρίζουμε και να ξέρουμε και πόσο αμαρτωλοί είμαστε, ότι ο Ιωάννης ήταν παρθένος. Παρθένος. Και εδώ, και εδώ, και στο σώμα. Παραδίδει την παρθένο, την αϊπάρθενο Μαριά, στο παρθένο μαθητή. Και βέβαια, στον Ιωάννη είπε, τη δίμητη σου. Αυτή είναι η μάνα σου. Και την παρέλαβε ο Ιωάννης και την πρόσεγε σαν μητέρα του. Παρθένος ο Κύριος, παρθένος ο Ιωάννης, αϊπάρθενος η Παναγία. Ο λόγος που την παραδίδει, βέβαια είναι και ο άλλος. Θα πει κάποιος από εσάς. Ο μαθητής, όχι η γάπα. Γι' αυτό το λόγο τον αγαπούσε. Είχε προτερήματα που τον τραβούσαν τον Κύριο για να αγαπήσει τον Ιωάννη. Λες, μα με τραβάει μωρέ αυτός ο άνθρωπος. Κοίταξε τι χαρακτομένος που είναι. Δεν το λέμε κι εμείς. Και ο Κύριος μας έβλεπε τα προτερήματά του. Και μην ξεχνάμε ότι τον ετοίμησε πάρα πολύ τον Ιωάννη. Του έδειξε και έγραψε αυτά που πρόκειται να γίνουν στον κόσμο. Από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ένας λόγος είναι αυτός. Άλλος λόγος είναι διψώ. Θα το ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Μεγάλη Πέμπτη. Κάλεσε κάποια στιγμή θα νιώσει καούρα ο Κύριος στο σώμα του ανθρώπινου, θα λαχταρίσει το νερό, που βέβαια δεν θα το έχει, και εσύ λέει που έφτιαξες τις πηγές των υδάτων, εσύ που άνοιξες τους κρούνους, που ανοίγεις τους κρούνους του ουρανού και ποτίζουνε τη γη, εσύ είχες ανάγκη από μία σταγόνα νερό και ήρθε και σου έβαλε στο στόμα ξύδι. Είχε ανάγκη από μία σταγόνα νερό, διψώ. Και λέγει, μάλλον ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γνώριζε τι θα του προσφέρανε. Πέρα για πέρα. Αλλά το διψώ ήτανε λόγος που απευθυνότανε στους ανθρώπους. Τα ακούμε εμείς στην Εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Βέβαια. Σε εμάς απευθύνεται. Σε όλους που έρχονται, σε όλους που έρχονται. Διψώ. Θέλω να μ' αγαπάς με την ψυχή σου. Αυτό ζητάω από σένα. Διψώ να έρθει μαζί μου. Και να, κοιτάξτε, το παράδειγμα του λέτε, το βλέπουμε. Σήμερα εσύ που με ζητάς και τη με διψάς, ο ληστής, έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου στο παράδεισο. Ο λόγος που υπόθηκε του Κυρίου, διψώ, είναι καθαρά λόγος απευθυνόμενος στους ανθρώπους που φανερώνει τη δίψα του για να σωθούμε εμείς. Τη δίψα του για να σωθούμε. Δεν ξέρω τι θα του δώσω ένα ξύδι. Αντί του ύδατος λέει όξος. Και αντί του αγαπάμε, αντί να με αγαπάτε, σταυρό με προσιλώσατε. Στο σταυρό με προσιλώσατε σημαίνει με καρφώσατε. Προσιλώνω σημαίνει καρφώνω. Διψούσε λοιπόν ο Κύριος επάνω στο σταυρό για τη σωτηρία του κάθε ενός μας. Ιέ μου, ακούγεται μέσα την Αγία Γραφή, Ιέ μου, παιδί μου, δώσ' μου συν καρδία, τη δική σου καρδιά. Ξέρετε τι να ζητάει ο Θεός. Λέει ο Δαβίδ, εσύ δεν έπλασες το χέρι, εσύ δεν έπλασες τα αυτιά, εσύ δεν έπλασες τα μάτια, εσύ δεν έπλασες και την καρδιά, γιατί τη ζητάς. Αφού είναι δική σου, τι ζητάς. Κοιτάξτε πόσο σεβασμό έχει στην ελευθερία μας.
Με το έτσι θέλω, δεν το παίρνει ο Κύριος. Διψάω και θέλω την καρδιά σου. Να μου τη δώσεις. Όσο μπορείς. Παραπάνω από εκείνο που μπορείς, μην κάνεις. Δίψαγε λοιπόν ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Και φτάνουμε στο αποκορύφωμα. Αφού πλέον ο Κύριος με τη θεότητά του είδε ότι όλα όσα έπρεπε να πράξει για να σωθεί ο άνθρωπος τα έπραξε, τότε είπε τετέλεστα. Το έργο του πάνω στη γη για να σωθεί ο κόσμος είχε πραχθεί στο ακέραιο χωρίς να λείψει τίποτα, τέλειο πέρα για πέρα. Τότε είπε τετέρεστε. Και αφού είπε τετέρεστε, λίγο προηγουμένως είπε Πάτερ, εις χείρα σου παραθύσομαι το πνεύμα. Τώρα σου παραδίδω το δικό μου πνεύμα στα δικά σου χέρια. Και κλείνα στην κεφαλή και αφού έγινε το κεφάλι του, παρέδωκε το πνεύμα. Υποσημείωση. Σημειώνουμε. Είπε ο Κύριος τετέλεστε. Γνώριζε μέχρι πού και τι έπρεπε να πράξει στο ακέραιο και αναφώνησε το λόγο αυτό. Δεν είναι μόνο ο Κύριος που γνώριζε ή γνώρισε ότι τελείωσε το έργο επί της γης και ο πρώτος από τους Αποστόλους γνώριζε ότι το τελείωσε το έργο του. Τον δρόμο τετέλεκα. Τον δρόμο τον τελείωσα. Λέω ο Παύλος. Την πίστη τετήρηκα. Λοιπόν, Στέφανος. Αποκειτεύει ότι της δικαίωσης είναι Στέφανος. Τώρα δεν με έχει τίποτα άλλο να μου δώσει ο Κύριος. Κοιτάξτε, δικαιωματικά, με δικαίωμα εδώ. Δεν υπάρχει άλλος που να έρθει μέχρι να πει εγώ τελείωσα τον δρόμο, την πίστη την τήρησα με το αίμα μου χύνοντάς το, από εδώ και πέρα ο Κύριος με περιμένει να μου δώσει το στεφάνι του. Τετέλεστε ο Κύριος, τετέλεκα ο Απόστολος Παύλος. Αξιώνει ο Θεός τους Αγίους του να γεύονται όλο το παράδεισο επί της γης, να τελειώνουν το έργο τους και να πληρώνονται για το έργο τους. Να πληρώνονται για το έργο τους. Το γράφει αυτό, και για τον Κύριο βεβαίως, αλλά και για τον Απόστολο Παύλο, ότι το δρόμο τετέλεκα και ότι θα πληρωθώ. Γιατί το γράφει η γραφή, Μιχάλη. Αυτό και το γράφει η γραφή. Ότι τελείωσε και θα δώσει το στεφάνι ο Κύριος. Εφόσον τελείωσε το έργο, έκανε τον καθήκον και πέρασε από τόσα δεινά. Ναι, γιατί το λέει. Γιατί το λέει αυτό. Για να πάει κοντά στον Κύριο. Για να του δώσει το στεφάνι. Για να το δούμε ότι ισχύει και για μας. Ισχύει και για μας, λέει. Γιατί γραφεί όταν το γράφει. Το γράφει, δεν το γράφει για τον Παύλο πια. Δεν είναι για τον Παύλο. Το γράφει για εμάς τώρα. Είναι για όλους μας. Έτσι, μπράβο. Αλλά εμείς τον Παύλο το βλέπουμε με τα κάλια. Μακάρι δες με τα κάλια. Μακάρι με τα κάλια. Και αυτό καλό είναι να το δεις εξ αποστάσεως. Ναι. Σημαίνει ότι ό,τι ίσχυσε για τον Απόστολο Παύλο το ίδιο ισχύει και για τον καθένα μας. Μην κάνουμε κρίση όμως και λέμε μα κοίταξε ο Απόστολος Παύλος τι έργο έκανε, τι παρέδωσε στην ανθρωπότητα και στα χέρια του Θεού. Stop. Αυτό ζήτησε από τον Απόστολο Παύλο.
από τον Απόστολο Παύλο ζήτησε το 100%. Από τον άλλον θα ζητήσει το 10%. Θα ζητήσει το 5%, το 2%, το 1%, ανάλογα με εκείνα που του έχει επιστρατεί στα χέρια. Λέει εφ δούλε, στο Ευαγγέλιο, εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγων εις πιστός. Εγώ λέει λίγα σου έδωσα να εφαρμόσεις και να πράξεις και σε βλέπω και έχεις κάνει πολλά. Έλα λοιπόν, πάρε τα πολλά τώρα. Δεν λέει πολλά μου έδωσες, λίγα μου έδωσες, λέει ο Κύριος. Γι' αυτά τα λίγα σε πληρώνω εγώ με πολλά. Δεν πρέπει να κάνουμε καν σύγκριση του εαυτού μας με τον Απόστολο Παύλο, με άλλους Αγίους κλπ. Όχι, εμείς έχουμε χρέος. Τα λίγα που λέει ο Κύριος, αυτά να ζήσουμε. Και αν ζήσουμε αυτά τα λίγα, και αυτά τα λίγα θα πληρώνουμε με πολλά. Το λέει, καθόλου έχεις άστρα. Λοιπόν, να πω κάτι εκεί. Να πεις. Κανένας Άγιος από τον Απόστολο Παύλο, όπως παραπολεθική, δεν είναι αντιγραφή κανένας Άγιος με τον Απόστολο Παύλο. Όχι, δεν αντιγραφή. Μπράβο, ο καθένας έχει τη δικιά του ζωή, το δικό του βίωμα, που είναι αρεστό στον Κύριο. Έτσι. Δεν είναι τα δάχτυλα όλα ίσα. Κάθε άνθρωπος το χαρακτήρα του, κάθε άνθρωπος και το μέγεθος της προσπάθειας που κάνει. Δεν γίνει όλα ίδια. Πολύ σωστά είπε. Έτσι. Και η κρίση του Θεού θα γίνει σύμφωνα με αυτό. Ναι. Σύμφωνα με το πόση δύναμη έχει δώσει ο καθένα. Κυρίως. Μα ο Κύριος είπε εκεί, εγώ εν σοφία πίσω σας θα δίνω όλα. Την προαίρεση, την κίνηση, εσύ, εγώ και όλοι μα, το να κάνουμε κάποιο να με καλό έργο, κακό, γιατί υπάρχει το καλό και το κακό, μας αφήνει ελεύθερος. Αυτό δεν μας μένει. Όλα τα άλλα μας τα έχει κάνει η σοφία. Εκεί μας αφήνει ελεύθερος. Και αυτό είναι σοφία. Και αυτό είναι σοφία. Και, καλά, ναι, είναι σοφία. Ναι. Γιατί μέσα από το καμίνι αυτό είναι εργαστήρι που βγαίνει. Λοιπόν, που βγαίνουν οι ναυάγοι. Λοιπόν, στα δίνω κάτι να μιλήσει. Για να κλείσω το λόγο του Σταυρού, ο Απόστολος Παύλος βλέποντας το Σταυρό λέει σε μένα μία είναι η περίπτωση που μπορεί να καυχηθώ. Για μια περίπτωση, για ένα πράγμα, για το Σταυρό του Κυρίου. Ιησού Χριστό είναι σταυρωμένο. Γι' αυτό και μόνο μπορώ να αισθανθώ υπερηφάνεια, να πω τη λέξη αυτή, υπερηφάνεια. Και συμπληρώνει και τελειώνουμε. Μεγάλη σημασία. Και τελειώνουμε με τα εξής λόγια. Θα τα ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο λόγος του Σταυρού, δηλαδή το κήρυγμα που μιλάει για τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, της μεν απολυμένης για εκείνους τους ανθρώπους που προσωπικά έχουν λάβει την απόφαση να πάνε στην κόλαση, το κήρυγμα του Σταυρού για αυτούς είναι μορία παραβομάρα. Αυτό σημαίνει μορία. Της μεν σωζωμένης, ενώ για εκείνους που έχουν αγαπήσει τη σωτηρία τους, δηλαδή να κατακτήσουν τον Παράδεισο, για εκείνους ο λόγος του Σταυρού είναι σωτηρία. Της μεν σωζωμένης, δύναμις Θεού εστί η σωτηρία. Είναι δύναμις του Θεού για να σωθούν. Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς που απορρίπτουν τον εσταυρωμένο και το κήρυγμά του μαζί, οπότε για αυτούς δεν έχει ουσία ο λόγος καμία, γιατί είναι ο εγωισμός τους στη μέση, και από την άλλη είναι εκείνοι που θεωρούν το κήρυγμα του Σταυρού δύναμη του Θεού που σώζει και τον οδηγεί στον Παράδεισο, όπως ακριβώς το έχει. Η Εκκλησία μας, επειδή, και ο Κύριος μας, όχι η Εκκλησία μας, επειδή
επάνω στο Σταυρό. Ο Υιός του Θεού χάρισε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος και επειδή σε αυτό το Σταυρό επάνω στηρίζει την Εκκλησία και επειδή, προσέξτε να ακούσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα πάλι, και επειδή για εκείνους που το σταύρωσαν λέει όταν θα έρθει ο Κύριος θα προηγείται το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και όψονται και θα δουν το Τιμίο Σταυρό, ισόν εξεκέρδισαν και θα καταλάβουν ποιο κάρφος είναι πάνω σε αυτό. Όσοι αρνούνται θα κεντηθούν και μόνο που θα δουν το Σταυρό θα τρυπηθούν από την παρουσία του Σταυρού και μόνο. Όλοι οι άλλοι που το δέχονται σαν σύμβολο σωτηρίας θα οδηγηθούν στην αγκαλιά του Κυρίου στην παράσταση. Τελείωσε. Δεν θα σου κουράζω άλλο. Μπορώ να προσθέσω. Ναι, να πεις. Ο λοχισμός. Ποιος? Ο λοχισμός. Ναι. Έγινε μετά που ανέφερε τέλεσε το έργο μου. Ναι. Διότι υπήρχε ο νόμος της εποχής εκείνης το σταυρώσαν. Ναι. Εάν δεν είχαν πεθάνει αυτοί που ήταν πάνω σταυρό, τους κόπαν τα άκρα και από την αιμορραγία πεθαίνανε και τους κατεβάσαν από κάτω. Ναι. Επειδή μεσολαβούσε το η άλλη μέρα, τότε πήγε ο Ιωσήφ και τον λόγησαν για να δούμε αν έχει πεθάνει. Ναι. Και μετά είπαν πραγματικά πέθανε ο Ιησούς. Και απόρρισαν. Ναι, για σαν απόδειξη. Μα ήταν όλα στην οικονομία του Θεού αυτό. Απόρρισαν γιατί δεν περίμεναμε. Για να μην το τεμαχιάσουν. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν. Και θέλω να σας δω τώρα μια και το έδειξε αυτό για τη λόγχη. Λέγει τον τρυπάει με τη λόγχη εις των στρατιωτών, ένας από τους στρατιώτες, και ευθέως εξήρθε και από την πλευρά τη δεξιά βγήκε αίμα και νερό. Από τον πεθαμένο άνθρωπο βγήκε νερό μόνο. Από τον Κύριο βγήκε αίμα και νερό, λέει, που είναι θαύμα. Και σίγουρα αυτό το λέει και ο ιερέας όταν ετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία στην Αγία Πρόθεση και λέει πως έχει το ύψωμα στο χέρι του, λέει, τρυπάει το ύψωμα με τη λόγχη και λέει και ευθύς εις των στρατιωτών λόγχη την πλευρά αυτού εκένησε και ευθέως εξήρθε αίμα και είδω. Αφού βάλει αυτό μέσα μετά παίρνει νερό ζεστό. Όχι, το ζεστό το ρίγει μέσα στην ώρα λειτουργίας. Όχι, το ρίγει. Το ρίγει μέσα ζεστό. Το βραστό και αυτό το ρίγει μετά στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, αλλά εκείνη τώρα ρίγει νερό, κρύο και γρασί μέσα για να αποτυπώσει αυτό που ο Κύριος έδειξε. Λοιπόν, εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό ταξίδι σας πάνε στα Ιεροσόλυμα. Σε όλους. Σως πάνε είπα, πώς πάνε στο σόλυμα και ο Θεός να μας σκεπάζει. Το νερό γιατί το ζεστιάζεις. Το νερό. Γιατί το ζεστιάζεις. Γιατί το Άγιο Πνεύμα όταν μπαίνει στον άνθρωπο μέσα καίει την αμαρτία. Συμβολίζει τη δύναμη του Πνεύματος. Ότι καίει το κακό. Και αυτό το λόγο, τίποτα άλλο πράγμα. Λοιπόν. Αυτός ο Θεός. Διευχόμεν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς ημών. Καλό Πάσχα λοιπόν άκουμε. Καλή μέρα εβδομάδα. Δεν ξέρω να γίνουμε η σύναξη εδώ. Αφού περάσουν δύο εβδομάδες και μετά. Μετά το Θωμά. Μετά το Πάσχα. Δευτέρα το Πάσχα. Θωμά. Θωμά το Θωμά είπαμε. Μετά το Θωμά.